Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είμαστε τέτα τέτ με ένα από τα πιο θετικά πρόσωπα της ελληνικής showbiz και του ελληνικού τραγουδιού. Τέτα τέτ με την Έλενα Παπαρίζου. Έλενα μου, καλησπέρα. Γεια Στάσο μου. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Φαντάζομαι, στο λένε πολύ, ότι είσαι ένα πάρα πολύ έτσι αισιόδοξο θετικό άτομο. Δεν φεύγει ποτέ το χαμόγελο από τα χείλη σου. Λίγο τώρα, μήπως. Τι θα γίνει τώρα, τι θα κάνουμε τώρα. Είσαι πάντα με την πλάκα σου, ειδικά φέτος στο The Voice. Όλοι λένε πόσο σε απολαμβάνουν. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Με όλο αυτό τον εαυτό σου που βλέπουμε. Έχασες ποτέ τον αυθορμητισμό σου όλα αυτά τα χρόνια? Δεν νομίζω ότι τον έχασα, γιατί νομίζω, δεν ξέρω και πότε τον ανακάλυψα. Δηλαδή είναι κάτι, είμαι αυτή που είμαι και νομίζω ότι ίσως τώρα, επειδή η τηλεόραση εκθέτει, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικά, εκτός το να είμαι ο εαυτός μου. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτογνωριστήκαμε το 2001, που ήμασταν και δύο μικρά, για να ναι. Τότε θυμάσαι, Τάσο μου, θυμάσαι. Λοιπόν, πίστευα ότι με το χρόνο, με τις εμπειρίες, θα άλλαζες. Δεν ένιωσες ποτέ ότι έπρεπε να αλλάξεις ή ότι έπρεπε να μην λειτουργείς τόσο αθώα απέναντι σε ανθρώπους και καταστάσεις μέσα σε αυτή τη δουλειά? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θέλω να είμαι ελεύθερη, έτσι νιώθω. Και νομίζω ότι ήδη από πολύ μικρή ηλικία, όταν κάποιος με καταπίεζε ή κάποια κατάσταση με καταπίεζε, βόμβα. Δεν το αντέχω, αλήθεια. Έκανες έκρηξη, δηλαδή. Έκρηξη. Έδιωχνα κόσμο που ήταν. Δηλαδή, οτιδήποτε με καταπιέζει και συνεχίζω να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να καταπιέζομαι σαν άνθρωπος. Αδιώχνεις κόσμο. Δηλαδή, θα τον κάνω πέρα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά όταν κάποιος με καταπιέζει, νιώθω ότι με σκοτώνει. Ποιες είναι οι αποφάσεις που πήρες για την καινούργια χρονιά? Αυτό που λέμε New Year's Resolutions. Να προσέχω την υγεία μου, γιατί όλα τα άλλα μπορώ να τα κάνω. Δηλαδή, ίσως να ακούγεται και λίγο περίεργο ή μάλλον λίγο εγώ, δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά πραγματικά να φροντίζω μόνο να έχω την υγεία μου. Ακούμε τόσα πράγματα πλέον σήμερα και για νεαρές ηλικίες, άνθρωποι που φεύγουν κτλ. Και πρέπει να ζούμε απλά και λιτά αυτό. Ένιωσες ποτέ ότι δεν συμπεριφερόσουν καλά στον εαυτό σου όσον αφορά σε αυτό το θέμα? Δηλαδή, ότι δεν πρόσεχες τον εαυτό σου, δεν πρόσεχες την υγεία σου? Κοίτα, πολλές φορές αυτό το πράγμα που μπορεί να έχω νιώσει στη ζωή μου είναι ότι η δουλειά πολλές φορές κυριαρχούσε. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούσα, ας πούμε, να μιλήσω τον εαυτό μου, γιατί έτρεχε όλη την ώρα μπροστά η δουλειά. Και έχω τώρα περίπου 3 χρόνια που πάντα λέω ότι θέλω να απολαμβάνω κάθε στιγμή μέσα από τη δουλειά μου και να έχω και χρόνο για τον εαυτό μου. Όχι πολύ χρόνο, αυτόν που χρειάζομαι πρέπει να έχω για τον εαυτό μου. Έλενα μου, παρόλο που είπαμε είσαι τόσο θετικός άνθρωπος και με αυτό το 38 έτσι γέλιο, έχεις περάσει πολλές αντίξωες στιγμές στη ζωή σου. Αμέ. Ποια θεωρείς πως ήταν η πιο καθοριστική και εκείνη που δύσκολα θα ξεπεράσεις όσο ζεις? Κοίτα, σαφώς μου κόστησε πάρα πολύ ο χαμός του πατέρα μου και έπειτα πως έχασα τον εαυτό μου επίσης μετά από το θάνατο του μπαμπά μου. Και νομίζω ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ πάλι τον εαυτό μου να φτάσει σε αυτό το σημείο. Χρειάστηκα πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό μου για να ξανανιώσω τη χαρά της ζωής. Γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτό? Δεν ήσουν έτοιμη? Όχι, δεν πιστεύω ότι επειδή ζούσα μία κατάσταση γενικότερα στη ζωή μου που όλα τα πράγματα ήταν τόσο τέλεια και τα λοιπά και πραγματικά ήταν ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Ήταν ένα χαστούκι δηλαδή? Ναι, πολύ γερό χαστούκι, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή μας. Απολύτως τίποτα. Και αν θυμάμαι καλά, τραγουδούσες εκείνο το βράδυ, σωστά? Τραγουδούσα εκείνο το βράδυ. Στην Αθήνα. Και την βραδιά, ή μάλλον την ημέρα που κίδευσε τον μπαμπά μου, πάλι την ίδια μέρα δούλευα, γιατί ο πατέρας μου είχε απίστευτο χιούμορ και πάντα μας έλεγε ανέκδοτα από μικρά και πάντα μας έλεγε για μια εβραϊκή οικογένεια που ερχόταν σπίτι ο πατέρας και έλεγε: Αβραάμ, πού είσαι? Εδώ είμαι, πατέρα. Ισμαήλ, εσύ πού είσαι? Εδώ είμαι, πατέρα. Και ποιος το διάολο είναι στο μαγαζί?
Ήταν ένα ανέκδοτο που έλεγε, δηλαδή, αν ήταν κάτι που είχαμε κληρονομήσει από τον πατέρα μου και όχι μόνο εγώ αλλά και τα αδέρφια μου, είναι να δουλεύουμε σκληρά. Και αυτό που σε έριξε, πιστεύεις, ποιο ήταν, το ότι δεν ήσουν έτοιμη, το ότι δεν ήσουν προετοιμασμένη? Ήταν μια απώλεια, δηλαδή εγώ έχασα ουσιαστικά τον καλύτερό μου φίλο. Γιατί για μένα αυτό ήταν ο πατέρας μου, παρόλο που δεν συμφωνώ πάντα ότι οι γονείς πρέπει να είναι οι κολλητοί μας φίλοι, πρέπει να είναι οι γονείς. Αλλά είχα απεκτήσει μια τέτοια φιλία μαζί με τον πατέρα μου όσο μεγάλωνα, που τον είχα ανάγκη σε κάθε απόφαση. Και ξαφνικά εξαφανίστηκε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή έλεγα μονίμως, υπάρχει ένα τηλέφωνο να πάρω στον ουρανό να μιλήσω με τον μπαμπά μου? Αλλά κατά καιρούς έρχεται. Μην νομίζεις, έρχεται στα όνειρά μου, μου λέει πράγματα. Δηλαδή όσο και να... Και νομίζω ότι και τώρα που έχουν περάσει και τα χρόνια και ότι δεν κουβαλάω αυτό το πένθος μαζί μου, ενώ περισσότερο κουβαλάω τη γλυκιά ανάμνηση του πατέρα μου, είναι πάντα δίπλα μου. Δηλαδή μου έρχεται στα όνειρα και μπορώ να κάνω και διάλογο. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά καλλιτέχνης είμαι. Ποιους είχες δίπλα σου έτσι να σε βοηθήσουν σε αυτό το... σε αυτή τη δυσκολία που σου συνέβη, σε αυτό το δυσάρεστο γεγονός? Η οικογένειά μου ήταν ιδιαίτερα τότε, γιατί είχα φύγει, είχα επιστρέψει στη Σουηδία τότε για ένα χρονικό διάστημα. Ήταν η μητέρα μου, ήταν η αδερφή μου, ήταν τα νύψια μου, ο αδερφός μου ζούσε τότε Ελλάδα. Η μητέρα σου ήταν πιο δυνατή? Νομίζω ότι αναγκάστηκε να γίνει. Γιατί νομίζω ότι περισσότερο ότι η μάνα μου εκείνη τη φάση έβλεπε ότι χάνει ένα παιδί της. Και για τη μάνα μου νομίζω ήταν πιο σημαντικό να μην χάσει το παιδί της παρά το πένθος της εκείνη τη στιγμή. Γιατί ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση. Το 98, 13 στενοί σου φίλοι πέθαναν από φωτιά σε ένα πάρτι σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Γκέτεμπορκ. Ναι. Θα ήσουν και εσύ εκεί εκείνο το βράδυ, αλλά παρόλη την επιμονή σου, η μητέρα σου δεν σου επέτρεψε να πας. Ναι, δεν σκέφτηκες πολλές φορές αυτό... που έγινε, δηλαδή ήταν τυχαίο που σώθηκες? Δηλαδή, εγώ δεν σώθηκα. Έχω άλλοι φίλοι μου που σωθήκανε πραγματικά μέσα που από όλο εκεί. Αυτό. Ήταν εκεί και, ναι, και ήταν από παράθυρα που βγαίνανε και τα λοιπά. Εννοώ ότι δεν πήγες τελευταία στιγμή. Όχι, δεν πήγα γιατί δεν είχα τρόπο να πάω και δεν είχα και λεφτά να πάω. Και έτσι έμεινα στο σπίτι γράφοντας ένα υπέροχο ποίημα. Φεγγάρι μου, μη με κοιτάς έτσι. Θυμάσαι? Όχι, όλο δεν το θυμάμαι. Κάπου το έχω σπίτι. Τα κρατάω όλα αυτά που έχω γράψει. Εντάξει, είναι μια... δεν ήταν μόνο μια δική μου απώλεια. Αν ακόμα σήμερα συζητήσεις με ανθρώπους που μένουν στο Γκέτεμπορκ, όλοι νιώθουν ότι χάσανε παιδιά τους εκεί. Γιατί το σύνολο των παιδιών ήταν 63 που χαθήκανε σε αυτήν την πυρκαγιά. 63 άτομα, τα 13 όπως ήταν πολύ στενοί σου φίλοι. Ήτανε φίλοι μου, ναι. Αλλά δεν υπάρχει παιδί στην ηλικία μου που δεν ήξερε κάποιον που ήταν σε αυτό το πάρτι. Yeah. Είτε χαθήκαν είτε επιζήσαν από αυτά τα παιδιά. Η σχέση σου με τον Θεό ποια είναι? Νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Πιστεύω πάρα πολύ. Φροντίζω να μην ξεχνάω κάθε μέρα να προσεύχομαι. Και πιστεύω και μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στην εκκλησία και okay, είμαι ορθόδοξη βαπτισμένη Ελληνίδα, αλλά όπου και αν βρεθώ σε όλο τον κόσμο πάντα θα μπω, θα μπω στην εκκλησία. Και φέτος επειδή τα Χριστούγεννα ήμουν στη Σουηδία, πήγα στη Σουηδική εκκλησία και παρακολούθησα τη λειτουργία εκεί. Και ήταν πάρα πολύ ωραία επίσης. Η οικογένειά σου θα έλεγες ότι είναι μια θρήσκα οικογένεια? Αρκετά θα έλεγα. Αρκετά, εντάξει, εμείς έχουμε μεγαλώσει πηγαίνοντας στην ελληνική εκκλησία. Και ήταν κάτι που ήταν ένα πρέπει μες στο σπίτι μας. Και επίσης να μην πηγαίνουμε με παντελόνι. Έτσι μεγαλώσαμε. Επίσης ότι δεν φορούσαμε χρωματιστά Μεγάλη Παρασκευή κτλ. Ότι ήταν πραγματικά μέρα πένθους. Δεν κάναμε εργασίες στις γιορτινές μέρες και τέτοια. Θεωρείς, Έλενα, ότι όλα αυτά που σου συνέβησαν και που ξεκίνησα σε πολύ νεαρή ηλικία και αυτά που πέτυχες μέχρι σήμερα συνέβησαν τυχαία ή ήταν αποτέλεσμα και της καλής σου τύχης ή έχεις ένα άστρο? Επειδή υπάρχουν πολλά ταλέντα, πάρα πολλά ταλέντα σε όλο τον κόσμο, πιστεύω ότι θέλει και τύχη, αλλά και την τύχη πρέπει να την φροντίσεις για να την έχεις, γιατί είναι σαν να σου σερβίρεται κάτι με ένα χρυσό κουτάλι και εσύ δεν το γυαλίζεις. Πρέπει να
Πρέπει να δουλέψεις και γι' αυτό όταν σου έρχεται η τύχη. Δεν μπορείς τα πράγματα να τα έχεις δεδομένα. Πρέπει να αγαπάς αυτό το πράγμα που κάνεις. Και νομίζω ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο να ακούμε ανθρώπους ότι αγαπάνε τη δουλειά που κάνουν. Είναι πολύ σπάνιο πράγμα. Εσύ δηλαδή τότε στα 19 σου είχες στο μυαλό σου ότι θα πετύχεις και θα ερχόσουν στην Ελλάδα και θα έκανες αυτή την καριέρα που έκανες? Όλα αυτά δεν τα είχα σκεφτεί. Ήξερα μόνο ότι πόσο πολύ αγαπούσα το τραγούδι και ήξερα ότι αυτό είμαι εγώ. Αυτό ένιωθα όλη την ώρα. Βέβαια μου είχε πάει πολύ καλά και σε αυτό μας οφείλει ο κόσμος, ότι με είχε αγαπήσει, ότι ακούει τα τραγούδια μου κτλ. Γιατί χωρίς τον κόσμο εμείς δεν είμαστε τίποτα. Και παρόλο που μεγάλωνε σε μια πολύ ωραία χώρα, σύγχρονη, προοδευτική, ένιωθες ότι ήθελες πάντα να έρθεις στην Ελλάδα? Οι γονείς μου σαν μετανάστες είχαν μεταφέρει αυτό το όνειρο πότε θα ξαναγυρίσουμε στην πατρίδα μας. Σαφώς και ένιωθα ότι θα ήθελα να ξαναέρθω και στην Ελλάδα και να περνάω περισσότερο χρόνο. Βέβαια, υπογράφοντας με τη Sony Music Ελλάς τότε, ήταν η μεγαλύτερη μου αφορμή για να έρθω να μείνω μόνιμα στην Ελλάδα. Τι δεν σου άρεσε στη Σουηδία? Όντως ο καιρός είναι ένα μεγάλο θέμα εκεί? Τότε ένιωθω ότι όντως είναι ο καιρός. Τώρα δεν νιώθω τίποτα. Δεν σε πειράζει τώρα? Όχι καθόλου, δεν με ενοχλεί τίποτα. Ελένα μου, κατά καιρούς έχεις αναφερθεί σε περιόδους μελαγχολίας που βιώνεις κτλ. Αυτές θα έλεγες ότι εξομαλύνονται στο πέρασμα του χρόνου, και ειδικά έχοντας δίπλα σου έναν άνθρωπο που σε αγαπάει τόσο πολύ όπως είναι ο Ανδρέας τώρα. Για ποιες εννοείς τώρα? Οι περίοδους μελαγχολίας και κατάθλιψης που έχεις πει ότι πέρασες. Καλά, αυτό ήταν το 11. Το έχω ξεπεράσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πιστεύω σαφώς ότι όταν είμαστε κι εμείς οι ίδιοι καλά, τότε είμαστε έτοιμοι να γίνουμε και ακόμα καλύτερα, έχοντας τους ανθρώπους που επιλέγεις στη ζωή σου. Πόσο δύσκολο ήταν για έναν άνθρωπο εκτός μουσικού χώρου να σε καταλάβει και να κατανοήσει τις ανάγκες σου, να ξεχωρίσει την Έλενα από την Παπαρίζου? Στο σπίτι είμαι μόνο η Έλενα, άρα δεν έχει να αντιλάρει κάτι άλλο. Αλλά έχει τρομερή κατανόηση και για τη δουλειά μου, για τα ωράρια, για τα ταξίδια που κάνω, όπως και εγώ έχω κατανόηση για όλα τα ταξίδια και τα ωράρια που έχει και ο Ανδρέας. Είμαστε δύο μεγάλοι άνθρωποι, το οποίο συμβιβαζόμαστε με τα πρέπει της δουλειάς. Θα ήθελες να είχε έρθει πιο νωρίς στη ζωή σου ο Ανδρέας? Νομίζω ότι ήρθε τη πιο σωστή στιγμή. Με τον Ανδρέα πίστεψα στο για πάντα μαζί. Θέλω να γεράσω μαζί του. Είναι ο άντρας της ζωής μου και τον λατρεύω. Έχεις πει σε μια συνέντευξή σου. Δεν βρίσκεις λίγο ρίψο κίνδυνο για όλους μας να κάνουμε τέτοιες δηλώσεις? Καλά, σαφώς είναι. Αλλά ξέρεις, νομίζω ότι κανείς δεν παντρεύεται για να χωρίσει. Νομίζω ότι κανείς δεν παίρνει την απόφαση για να παντρευτεί γιατί έχει σκοπό να μην είναι με αυτόν τον άνθρωπο. Και πιστεύω ότι είναι πολύ απλά, τόσο ειλικρινά αυτό το πράγμα που λέω. Αλλά ας δουλέψουμε και οι δύο πολύ σκληρά στη σχέση μας για να είμαστε για πάντα μαζί. Γιατί εύκολο δεν είναι. Η αλήθεια είναι. Σε καμία περίπτωση και σε καμία σχέση δεν μπορείς να την έχεις δεδομένη κτλ. Πρέπει να αγωνίζεις για τη σχέση σου. Πότε ήταν η στιγμή που πίστεψες στο για πάντα με τον Ανδρέα? Πολύ σύντομα, μπορώ να πω. Πολύ μικρό και σύντομο διάστημα έγινε αυτό το πράγμα. Δεν είναι λίγο ειρωνία αυτό? Δηλαδή, βγήκες από μια μακρόχρονη σχέση, mm-hmm. που όλοι πιστεύαμε ότι θα κατέληγε σε γάμο, mm-hmm. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο και τελικά αυτός ήταν ο άνθρωπος της ζωής σου. Και συμβαίνει σε πολλά. Πώς τα φέρνει η ζωή. Και συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια αυτό. Ναι, συμβαίνει και βέβαια συμβαίνει. Η ζωή είναι αυτή, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τα φέρνει τούμπα, τα αλλάζει, σε κάνει καλύτερο, σε κάνει και χειρότερο. Το σταυρό μου να κάνω, μην γίνομαι χειρότερη. Είχες πει ότι όταν θα παντρευόσασταν, θα το έκανες έτσι ανοιχτά, πανηγυρικά. Τελικά όμως δεν. Για πότε λες, το 2000 τόσο, μιλάς τώρα? Γενικά, όταν είχατε αρέσει. Ναι, τότε ήταν αυτό. Τώρα αποφάσισα κάτι άλλο. Είδες, είναι αυτό που λέω. Ο άνθρωπος αλλάζει. Κάθε μέρα αλλάζει, Τάσο. Κάθε μέρα. Γιατί ήθελες έτσι πιο private, πιο ιδιωτικό γάμο? Γιατί το ένιωσα πιο σωστά για εμάς τους δύο. Και η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να γίνει έτσι. Και ήταν έτσι κλασικά στην εκκλησία με συγγενείς και τα λοιπά? Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Συνεχίζουμε, γιατί γενικότερα δεν θέλω να μιλάω. Και το έχω πει άπειρες φορές, από, ναι. από ποια άποψη. Ο Ανδρέας να έχει γνωρίσει την Έλενα, την Έλενα Παπαρίζου, για έξω για τον άλλον κόσμο. Ναι.
Αλλά δεν νιώθει πολύ άνετα όταν μιλάω για τη σχέση μας ο Ανδρέας. Και αυτό εγώ πρέπει να το σεβαστώ. Οπότε. Πάμε στο επόμενο. Σου έχει ζητήσει να μην. Ναι, λέει, άσε μας τους δύο μόνους μας. Θα το σεβαστώ αυτό. Γενικά με τη δημοσιότητα πώς θα πάει. Δεν είναι κάτι το οποίο το πολύ αρέσει. Αλλά εντάξει, είναι δίπλα μου όταν χρειάζεται, ας πούμε, σε κάποιες πρεμιέρες και τα λοιπά. Είναι. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς να το εξηγήσω. Είναι πολύ διαφορετικός ο Ανδρέας σε σύγκριση. Δεν ξέρω, όπως και να το πω, ακούγεται λάθος. Δεν θέλει να προβληθεί μέσα από αυτόν τον τρόπο. Άρα να θεώρησες πράγματα λόγω των θέλω του συντρόφου σου. Ναι. Και τώρα στο The Voice, έχεις πιάσει τον εαυτό σου πολλές φορές να βλέπει την αγωνία αυτών των παιδιών, να βλέπεις μπάλος την αγωνία αυτών των παιδιών εσένα όταν πρώτο ξεκινούσες. Κοίτα, σαφώς έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από τότε που όταν ξεκίνησα εγώ. Γιατί όταν ξεκίνησα εγώ δεν υπήρχαν τηλεπαιχνίδια με αυτόν τον τρόπο. Αν υπήρχαν, θα πήγαινες. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Εγώ δεν θέλω τα παιδιά ποτέ να πάψουν να κάνουν όνειρα. Τώρα παιδιά, όλοι δεν είναι παιδιά που έρχονται στο The Voice. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι και έχουν πείρα και μέσα από αυτό. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Και εκείνη τη στιγμή έτσι που σκέφτεσαι αν θα απαντήσεις ή όχι το buzzer, νιώθεις ότι αν το πατήσω αλλάζω τη ροή τη ζωή ενός παιδιού και το ίδιο αν δεν το πατήσω. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι γενικότερα ότι το The Voice δεν μπορεί να βλάψει κανέναν. Μόνο καλό μπορεί να κάνει. Είναι λίγο πώς είναι η Eurovision που λένε ότι δεν έχει βλάψει κανένα καλλιτέχνη. Ούτε εδώ πιστεύω ότι μπορεί να βλάψει κανέναν. Τα παιδιά είναι εκεί για να βρουν την τύχη τους, να ακουστεί το όνομά τους. Αλλά σαν παιχνίδι ένας μπορεί μόνο να κερδίσει και έτσι είναι τα παιχνίδια. Βέβαια πιστεύω ότι όλοι αγωνιζόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα των παιδιών ή τους παίχτες, τους συμπαίχτες που είναι εκεί. Παίχτες, δεν μ' αρέσει η λέξη παίχτες. Οι συμμετέχοντες. Ακούγεται λίγο άσχημο το λέω που λέμε παίχτες, παίζουμε τη ζωή τους ζάρια. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Και είναι ενδιαφέρον από την άποψη ότι γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους. Δηλαδή να ρωτήσεις τον άλλον, τι βλέπεις, πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 10 χρόνια. Τι θα ήθελες να κάνεις. Καμιά φορά βλέπεις και λίγο έλλειψη ταυτότητας μέσα από το τραγούδι δηλαδή, το οποίο θέλω λίγο καθοδήγηση και τα λοιπά. Είναι ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά δουλεύουν και τα παιδιά. Έλενα μου, γιατί αποφάσισες να κάνεις το The Voice. Γράφτηκαν πολλά ότι είχες πρόταση και για το Rising Star και από το The Voice. Τι ακριβώς είχε γίνει. Κοίτα, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να σταθούμε τις προτάσεις και το ένα και τα άλλα. Απλά οι χρόνοι μου ταιριάζανε περισσότερο να κάνω το The Voice. Αυτό είναι τόσο απλό το πράγμα. Και πώς περνάτε, όλος ο κόσμος λέει ότι έχετε μια απίστευτη χημεία μεταξύ σας, ότι έχετε πολύ γέλιο, πολύ πλάκα. Τον Πάνο και τον Κωστή δεν τους ήξερα καθόλου προσωπικά. Τον Σάκη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πρέπει να πω ότι ο καθένας είναι πολύ ξεχωριστός και πολύ ιδιαίτερος. Ο Σάκης, όπως γνωρίζουμε πάντα, ότι είναι ένα πολύ ζεστό παιδί και πάρα πολύ ευχάριστος πάντα. Ο Κωστής, μόνο με τον τρόπο που μιλάει, με κάνει και λιώνω. Δηλαδή, γίνομαι ένα τεράστιο αυτή και τον ακούω. Με τον Πάνο, ξεκαρδίζομαι στα γέλια. Έχει ένα απίστευτο χιούμορ. Βέβαια, σε συνδυασμό Μαραβέγιας μαζί με τον Πάνο μαζί, τον Μουζουράκη, είναι ακόμα καλύτερα. Με ποιον ταιριάζεις πιο πολύ, πιστεύεις? Νομίζω ότι με όλους ταιριάζω, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Αλλά δηλαδή έχω καταχαρεί που έχω γνωρίσει και τον Πάνο και τον Κωστή φέτος. Δηλαδή θεωρείς ότι καλά έκανες και είπες μέσα στο The Voice? Μέχρι στιγμής ναι. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι έχω κάνει καλά. Ποιο θα είναι για σένα το ουσιαστικό από το The Voice? Να βγει μια φωνή που να αντέξει στο χρόνο, που θα κάνει επιτυχία, πώς το βλέπεις? Κοίτα, ή να το κερδίσεις εσύ με δικό σου. Καλά, εντάξει, σαφώς και θέλω να κερδίσω, δεν μπορώ να κρύψω ότι θέλω να κερδίσω.
Εμένα με ενδιαφέρει ότι μέσα από το The Voice και όχι μόνο ο νικητής, είναι οι δισκογραφικές να καλύψουν και άλλα ταλέντα. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από... Έχουμε ανάγκη, δεν είναι πολλοί που βγαίνουν. Επειδή και τα... Όχι, δεν πιστεύω, πότε δεν μπορεί να είναι αρκετοί, πιστεύω εγώ. Στη Σουηδία, ας πούμε, πιστεύω ότι με τον ίδιο πληθυσμό πρέπει να έχουμε τους διπλούς καλλιτέχνες. Φέτος ήσουν στη Σουηδία, πηγαίνει. Ήσουν και δούλευε στη Σουηδία, έτσι. Τι έκανες ακριβώς, ήταν παράσταση. Ήτανε παράσταση, βραδινό show που λένε αυτό, όχι στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Όχι, δεν ήταν στην τηλεόραση. Δηλαδή, ένα αντίστοιχο. Μια παράσταση ήταν. Τώρα μπορείς να το πεις ότι είναι τα αντίστοιχα μπουζούκια εντασογωγικών της Σουηδίας, αλλά ξεκινάς τη δουλειά σου από τις 7 και 11.30 ώρα είσαι σπίτι. Ναι. Και ήσουν εσύ με δύο άλλους... Με δύο άλλους κυρίους. Ο ένας ήταν ο Κλάους Μάλμπερ, που είναι αντίστοιχος Πέτρος Φιλιππίδης, Σταρόβας, stand-up comedians που τραγουδάνε και τα λοιπά. Και ένας κύριος που λεγόταν Γιόν Μάλμχα. Θα έλεγα ότι, ότι είναι θρύλος της Σουηδίας. Να δώσω να καταλάβεις ότι έχει συνεργαστεί ακόμα και με τη Μούσχουρη, την Άννα. Πολύ ωραία συνεργασία. Ήταν ένα πολύ διαφορετικό show που κάναμε 50-60's Rat Pack. Ήταν όλο jazz swing. Εξαιρετικό. Και είχες το πήγαινε όλο το χειμώνα. Ναι. Το είχα αυτό. Στη Σουηδία όταν πηγαίνεις σε εκπομπές, όταν κάνεις συνεντεύξεις και σε ρωτούν για την Ελλάδα, ποια είναι η αίσθηση και η εντύπωση που έχουν για την κατάσταση τώρα στη χώρα? Είναι λίγο μεικτές. Τις περισσότερες φορές όμως είναι ότι βαστάτε, αντέχετε λίγο ακόμη. Αυτό. Α, μας βλέπουμε καλό μάτι δηλαδή. Ναι, κοίτα, κάποιοι μας βρίζουν κιόλας, δεν μπορώ να πω. Από την άλλη, ξέρω και πάρα πολλούς που λένε ότι φέτος πρέπει να κάνουμε διακοπές στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να στηρίξουμε την οικονομία της Ελλάδας, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ τρυφερό. Πολύ τρυφερό και πολύ ευαίσθητο, γιατί οι Σουηδοί φαντάζομαι τις περισσότερες, δηλαδή... Τις περισσότερες φορές σκέφτονται ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Και άλλωστε έτσι έχουμε μεγαλώσει, εγώ τουλάχιστον. Έλενα, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέτα τέτ με την Έλενα Παπαρίζου. Επιστρέψαμε στο αποψηρό μας τέτα τέτ, παρέα με την Έλενα Παπαρίζου. Έλενα, Χριστούγεννα μου είπες πριν έκανες στη Σουηδία. Ναι, με την οικογένειά μου. Πώς είναι τα Χριστούγεννα στη Σουηδία? Πάρα πολύ οικογενειακά. Στο σπίτι πάρα πολύ φαγητό, από το πρωί στρώνεται το τραπέζι και τρώμε όλη μέρα, δηλαδή είχαμε όλη την ώρα διαλύματα για χορό, ας πούμε. Και σουηδέζικα φαγητά. Ναι, σουηδικά φαγητά είχαμε, βέβαια κάπου στη γωνία υπήρχε και ένα τσατζικάκι, δεν μπορώ να πω. Χιόνι, έξω. Χιόνι δεν είχε. Νομίζω ότι φέτος μπορεί να έχει χιονίσει και περισσότερο στην Ελλάδα. Από ό,τι έχει χιονίσει στη Σουηδία. Πολλά μέρη που έπρεπε να είχαν χιόνι δεν είχαν χιόνι φέτος. Πες μου, εσύ που είσαι και αρκετά ευαίσθητη με το θέμα του ρατσισμού, είδες να ανεβαίνει ο ρατσισμός και στη Σουηδία όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη? Δηλαδή εννοείς με την αντίστοιχη Χρυσή Αυγή, ας πούμε? Ναι, γενικότερα. Ναι, σε όλες τις χώρες απέναντι στους ξένους να είναι αλλά πιο... Εγώ ρατσισμό δεν έχω νιώσει, αλλά ότι οι μονάδες μέσα σε ένα πολιτικό κόμμα μπορούν να ανέβει, νομίζω ότι έχει συμβεί σε όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα. Ούτε όταν ήσουν μικρή ένιωσες ρατσισμό στη Σουηδία? Όχι. Καμιά φορά κάποιος είπε κάτι, αλλά εντάξει. Οι Σουηδοί με θεωρούν η Σουηδέζα. Ναι. Είναι τόσο απλό το αυτό πράγμα. Το διαπίστωσα το προηγούμενο, το Μάιο που πέρασε, που είχα πάει για την Eurovision, ότι που σε είδε από μακριά. Ναι. Ότι σε θεωρούν Σουηδέζα και μετά Ελληνίδα. Όχι, με θεωρούν δικό τους παιδί. Και έχει και μια διαφορετική, το όνομα σου έχει διαφορετική, είναι Παπαρίτσου. Ναι, επειδή στη Σουηδία δεν... προφέρουν το ζήτα, δηλαδή όταν θέλουμε να πούμε ζέμπρα, λένε σίαμπρα. Και επειδή έχουν, ήθελα να πούνε Παπαρίσου ή Παπαρίτσου. Ναι. Όπως θέλουν. Το ίδιο όνομα είναι στο τέλος. Αν πάμε πίσω στο Voice, Έλενα, δεν σε ανησύχησε καθόλου το ότι θα είχες εκτεθεί τόσο πολύ τηλεοπτικά, ότι θα ήσουν δηλαδή δύο φορές την εβδομάδα στην τηλεόραση? Αυτό σε φόβησε καθόλου? Όχι, δεν με φόβησε, γιατί άλλωστε είναι κάτι που είναι για μία περίοδος και δεν είναι όλο τον χρόνο. Επίσης δεν βρισκόμουν και σε μαγαζί ή σε κλαμπ να βρίσκομαι φέτος.
και νομίζω ότι ήταν καλό. Στα 35 σου χρόνια. Ναι. Γιατί τα κλείνα σε λίγο, ξέρεις. Το ξέρω. Έχεις μια αξιοζήλευτη καριέρα που ελάχιστοι καλλιτέχνες στην Ελλάδα έχουν. Δηλαδή, έχεις άπειρα βραβεία. Mad Awards, Arion κτλ. Στο YouTube εκατομμύρια views. Εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις δίσκων, χρυσούς πλατινίου σε Ελλάδα, Κύπρο, Σουηδία και άλλες χώρες της Ευρώπης. Και φυσικά είσαι η μοναδική που έχει κερδίσει τη Eurovision. Έχουν περάσει χρόνια από τότε. Ναι, δεν είναι σαν να, έχουν περάσει, σαν να έχει περάσει ένας αιώνας. Έχουν περάσει για να δούμε. Πού είμαστε. 12 χρόνια. Και είναι στην Ουκρανία πάλι ο διαγωνισμός φέτος. Ναι, απίστευτο. Μήπως να το σκεφτείς. Νομίζω πως όχι. Όχι, όχι. Είναι σαν να έχει περάσει αιώνας εκείνο το Σάββατο που ήταν η γιορτή σου, θυμάσαι. Όλα μαζί ήταν εκείνη η χρονιά, πω θέλω. Ήμασταν στο Κίεβο. Λοιπόν, έχει απομείνει κάποιος στόχος που θέλεις να κατακτήσεις από εδώ και πέρα? Θέλω, αν κάνω αυτή τη δουλειά φέτος 18 χρόνια, πω να τα έχω άλλα 18. Θα αντέξω, θα με θέλει ο κόσμος. Εγώ αυτό θα ήθελα, δηλαδή δεν μπορώ να με φανταστώ να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Μπορώ να ακούγεται εγωιστικό, δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά αυτό είναι μια επιθυμία που έχω. Δεν θα τα παρατούσες, ας πούμε, για να μεγαλώσεις παιδιά? Πολύ ελληνικό αυτό που είπες τώρα. Εδώ είμαι κόντρα. Εδώ είσαι Σουηδέζα. Εδώ είμαι Σουηδέζα. Που εμένα οι φίλες μου στη Σουηδία πάνε τούρλα με την κοιλιά, τραγουδάνε, την επόμενη μέρα έχουν το ραντεβού για να είναι και πάλι την Πέμπτη είναι στη σκηνή και τραγουδάνε. Δεν το σκέφτεσαι. Όχι, όχι. Και θεωρώ ότι η καριέρα της γυναίκας δεν τελειώνει επειδή κάνει παιδιά. Κάνεις απολογισμό και να πεις εκεί είχα κάνει λάθος, αυτό ήθελα να το κάνω διαφορετικά κτλ. Ναι, αλλά προχωράω. Δεν μένω κολλημένη πουθενά. Ούτε τα συζητάω, ούτε τίποτα. Καταλαβαίνω και προχωράω. Ούτε μαστιγώνεις τον εαυτό σου, ας πούμε. Πού και πού θέλω και λίγο μαστίγωμα, δεν μπορώ να πω ότι δεν το θέλω. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ πότε είναι εκείνες τις στιγμές. Ξέρεις γιατί αλλά είναι ανθρώπινα όμως, ξέρεις, τα λάθη και οι λάθος επιλογές. Ναι. Είναι εντελώς ανθρώπινο. Το θέμα είναι να μην τα κάνεις δύο φορές. Αν επαναλαμβάνεις το ίδιο λάθος, είναι εκεί που λες ότι Θεέ μου πόσο βλάκας είμαι. Ξέρεις γιατί το λέω, διότι πολλές φορές το έχω ακούσει από ανθρώπους του χώρου, από απλούς ανθρώπους, από φανς που λένε ότι σε βλέπουν κάπου σε ένα show και λένε κοίτα να δεις η Παπαρίζου, φωνή, εμφάνιση, όλα τα είχε για μια διεθνή καριέρα. Έπρεπε να φύγει τότε μετά το My Number One. Εσύ το έχεις αναλύσει αυτό το θέμα? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε όλα στη ζωή μας. Ήταν πάρα πολύ απλό το πράγμα. Ναι, το My Number One έκανε την καριέρα του, μετά από εκεί βγήκε και το Light in Our Soul, έκανε και το Mambo, σε κάποιες χώρες έκανε και το Ζιγκολό και μετά δεν υπήρχε συνέχεια. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν... όλοι έχουμε πολλά πιστεύω. Πιστεύω ότι εκείνο, αλλά κάποια πράγματα απλά δεν είναι έτσι. Έχει. Γιατί πρέπει να έχεις και προτάσεις για να σηκωθείς να φύγεις στο εξωτερικό. Έχεις αποθυμένα που έχουν να κάνουν, δηλαδή... Θα γούσταρες να ήσουν στη Νέα Υόρκη σε ένα διαμερισματάκι και να το κυνηγάς αυτό με τις προτάσεις, ας πούμε, τότε. Ή στο Λονδίνο. Ή σ' άρεσε έτσι. Σου έχω πει ποτέ ότι όταν είχα πάει στο Λονδίνο, έκλεισε μία γυναίκα ένα ραντεβού μαζί μου. Μία που έκανε management, τώρα δεν θα πω και ονόματα κτλ. Και μου είχε πει ότι σε έχω παρακολουθήσει και το ένα και το άλλο και ήταν τότε που ήταν και μια εταιρεία που είχε βγάλει και το Mambo και τα λοιπά. Είχαμε κλείσει το Hyatt ένα ραντεβού και πιάμε καφέ. Και γύρισε και μου είπε, why the heck did you go to Eurovision? Δηλαδή το θεώρησε κακό αυτό το πράγμα που έκανα στην καριέρα μου. Η Αγγλίδα, όχι ο υπόλοιπος ο κόσμος, αλλά οι Άγγλοι, τουλάχιστον για εκείνη την εποχή, το είχαν ως αρνητικό πράγμα να πας στη Eurovision, δεν το θεωρούσαν θετικό. Ναι. Παρ' όλα αυτά το My Number One, αν δεν κάνω λάθος, είχε μπει στα αγγλικά charts τότε. Ναι, είχε μπει, ναι. Αν θυμάμαι σωστά και εγώ, ναι.
Η μουσική θα έλεγες ότι έχει λειτουργήσει και ως φάρμακο σε περίοδους της ζωής σου και ειδικά σε δύσκολες περίοδους. Ξέρεις τι έχω ανακαλύψει με τα χρόνια και το συζητούσαμε πριν κανένα εξάμηνο μαζί με τον Δόξα, τον παραγωγό μου. Είναι ότι κάθε φορά που κυκλοφορώ ένα τραγούδι μου συμβαίνει στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Δηλαδή ανάλογα με το τι λέει ο στίχος, μου συμβαίνουν στη ζωή μου, είναι κάτι πολύ περίεργο. Παράδειγμα, θα σας πω παράδειγμα. Ίσως θα ήταν καλό να αποφύγω τα παραδείγματα, να τα κάνουμε off camera. Εντάξει. Ένιωσες προδομένη, Έλενα, από ανθρώπους? Όχι, δεν θα έλεγα ιδιαίτερα. Ότι πάντα μπορεί να υπάρξουν και προβλήματα σε σχέσεις, είτε φιλικές είτε και σε επαγγελματικές, είναι κάτι που συμβαίνει. Αλλά προχωράς και εύχεσαι να λυθούν τα πράγματα και μέχρι στιγμής έχουν λυθεί όλα. Δηλαδή ακόμα και κάποτε όταν μπορεί καμιά φορά να υπήρχαν και παρεξηγήσεις και τα λοιπά, είναι όλα καλά. Εσύ αντίστοιχα, κάνοντας την αυτοκριτική σου, θα έλεγες ότι πρόδωσες κάποιους ανθρώπους? Δεν θα έλεγα ότι έχω προδώσει ποτέ κανέναν. Από την άλλη πιστεύω ότι πάντα έχουμε βρεθεί, γιατί έχω και πρώην συνεργάτες, το οποίο συνεχίζουμε και είμαστε και πάρα πολύ καλοί φίλοι, οπότε είμαστε και καλύτερα σαν μόνο φίλοι εκτός από συνεργάτες. Όταν έχεις τρόπους και έχεις ευγένεια και είσαι πραγματικός και είσαι αληθινός, δεν έχεις εμπόδια μπροστά σου. Δηλαδή όσο πιο πολύ λειτουργείς με ειλικρίνεια, τόσο λιγότερα είναι τα προβλήματά σου. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον για τους ανθρώπους που είχα επιλέξει και ακόμα έχω επιλέξει, νομίζω ότι πάντα είναι πολύ ευθείς και πολύ αληθινές οι σχέσεις μας. Γιατί όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα, όλοι θέλουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Θα έλεγες ότι είσαι ευχαριστημένη από τον εαυτό σου και το πώς χειρίστηκες μια πολύ δύσκολη περίοδος για σένα, όπως ήταν αυτή του χωρισμού σου? Θα ήθελες να κάνεις πράγματα διαφορετικά ή πιστεύεις ότι τα έκανες σωστά? Ξέρεις τι ξέρω, Τάσο. Ξέρω ότι είμαι πολύ καλά σήμερα. Το να πηγαίνω πίσω και να αναλύω πώς το ένα, πώς το άλλο. Άρα, άμα για το να είσαι καλά σήμερα σημαίνει ότι τα έκανες σωστά? Όχι, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί και πράγματα να έκανα λάθος, μπορεί αυτό. Δεν στέκομαι στο τι έγινε πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Δεν στέκομαι σε αυτά τα πράγματα. Στέκομαι στο να είμαι καλά εγώ σήμερα και να κάνω σωστές πράξεις για το αύριο. Αυτό προσπαθώ να κάνω στη ζωή μου. Ένας χωρισμός μπορεί να μας αφήσει έτσι πληγές που δεν... Δηλαδή, ενώ είσαι αυθόρμητος άνθρωπος, να σε κάνει να είσαι κλειστός άνθρωπος. Να σε αλλάξει ή να σου αφήσει πληγές. Είναι ανάλογα στον άνθρωπο, είναι, Τάσο. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν μπορώ να μιλήσω τι συμβαίνει έξω. Σε σένα τι συνέβη, θα έλεγες? Εγώ ξέρω ότι άμα χάσω τον αυθορμητισμό, έχω χάσει την Έλενα. Όχι την Παπαρίζου, την Έλενα έχω χάσει. Εντάξει, το πάθημα πάντα είναι μάθημα στη ζωή μας. Και έτσι θα λειτουργήσει για όλους. Υπήρξε στιγμή, Έλενα, που ένιωσες ότι δεν ήσουν ειλικρινής σε κάποια συνέντευξη για δικούς σου λόγους? Όχι. Σου φαίνεται σένα κάτι? Όχι, σε ρωτά. Ξέρεις, επειδή και πολλές φορές δεν μπορούμε να σκεφτούμε και όλες τις συνεντεύξεις, αλλά πιστεύω ότι πάντα... Επειδή γενικά είσαι πολύ ειλικρινής στις συνεντεύξεις. Αυτό πήγα να πω. Δεν μπορώ να με θυμηθώ ή να σκεφτώ ότι αυτή είναι η χειρότερη μου συνέντευξη. Όχι. Νομίζω ότι πάντα ήμουν ο αυτός μου και πάντα απαντάω... Π.χ. τότε με την περίοδο με τα κιλά, εσύ είχες μιλήσει, είχες... ήσουν ακομπλεξάριστη κτλ. Και σε ρωτούσαν σε διάφορες συνέντευξεις. Αυτό κάποιες φορές άγγιζε και τα όρια της αγένειας, θεωρείς, και μπορεί να μιλήσουν να ειλικρινείς ή να το έκοβες? Τι, όσον αφορά για τα κιλά, ότι είχα βάλει κιλά? Ναι, τις ερωτήσεις γι' αυτό. Όχι, αφού είχα βάλει κιλά και τι έγινε, αυτό έβλεπε ο δημοσιογράφος, αυτό ήθελε να ρωτήσει. Πάντως σε βλέπω, μια χαρά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Και στο voice και τώρα που σε βλέπω, δεν... Δεν έχεις παραπάνει σε κιλά, Έλενα, είσαι μια χαρά. Όχι, εννοώ, το διαχειρίζεσαι εύκολα, όπως είχες πει κάποτε, ότι άμα το αποφασίσεις δεν έχει... Καλά, κοίτα, εγώ τα κιλά πάντα ήταν δικά μου, δεν ήταν βάρος σε κάποιον άλλον. Δικά μου ήτανε. Και όσο περνούσε ο καιρός και όσο μπορούσε και εγώ λίγο να ρεγουλάρω και το θυροειδή και όλα αυτά, γιατί όσο δεν καταλαβαίνουν, όλοι πιστεύουν παίρνεις ένα χάπι και όλα ρυθμίζονται. Δεν είναι έτσι όμως.
Δεν είναι τόσο εύκολο. Ο θυροειδής είναι πάρα πολύ άτιμο πράγμα. Υπήρξε περίοδος στη ζωή σου που να μην θέλεις να έχεις επαφή με τη μουσική, ούτε καν ραδιόφωνο να μην ακούς? Ήταν τότε που είχα πάθει την κατάθλιψη το 11, αλλά δεν κράτησε πολύ. Ξέρεις, ο κόσμος πολλές φορές λέει, ακούει διάφορους διάσημους ανθρώπους και επιτυχημένους, να λένε είχα περάσει μια κατάθλιψη και λένε, διάσημη είναι. Ναι, όλα είναι, τα έχει, την κατάθλιψη είναι αυτή, ναι, που πρέπει να περάσει και δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω αν το λένε και σένα. Σαφώς που το λένε. Αλλά η και ζωή είναι μια κόκκινη κλωστή. Ναι. Άμα σπάσει, έσπασε. Έσπασε όμως. Εγώ ξέρω και πάρα πολύ κόσμο το οποίο την αγοροφοβία τους έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλο πρόβλημα από τη δημοσιότητα, το οποίο πλέον δεν μπορούν να βγουν ούτε καν από το σπίτι τους. Και αυτό τους έχει δημιουργήσει ακόμα μάλλον επιπλέον από την αγοροφοβία έχουν και κατάθλιψη. Ναι. Είναι κάτι που είναι, θα έλεγα, πολύ συνηθισμένο στον καλλιτέχνη να πέφτει σε καταθλίψεις. Πώς το είχε πει η Μαντόνα, κάνουμε τα πάντα για να γίνουμε διάσημοι και μετά φοράμε μαύρα γυαλιά για να μην μας αναγνωρίζουν. Είναι. Μια χαρά τα είπε. Το έχεις βιώσει αυτό, δηλαδή να είσαι κάπου και να μην θέλεις να σε αναγνωρίσουν? Αμέ, το έχω νιώσει και αυτό καμιά φορά. Αλλά συνήθως είμαι πάντα της άποψης ότι δεν είμαι σε καλή διάθεση σήμερα, δεν θα βγω από το σπίτι. Γιατί ο άλλος δεν μου φταίει κάτι, δηλαδή αν εγώ έχω τη στραβή μου να θέλει κάποιος, ας πούμε, που λέω λόγο στο σούπερ μάρκετ. Α, Έλενα, τι κάνεις? Αλλά δεν μπορώ να της απαντήσω έτσι, ο κόσμος χαίρεται. Πρέπει να είμαι σε καλή διάθεση, να μπορώ να πιάσω την κουβέντα. Γιατί και μ' αρέσει αυτή η επαφή, πεθαίνω για αυτή την επαφή που έχω με τον κόσμο. Σήμερα τι προηγείται στην ιεράρχηση της ζωής σου, Έλενα? Είναι η καριέρα πρώτα ή είναι διαφορετική η ιεράρχηση της ζωής σου? Όχι, η Έλενα είναι πρώτα. Η Έλενα. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και μια και πριν το θίξαμε το θέμα οικογένεια, αυτό είναι μέσα στη ιεράρχηση? Το οικογένεια είναι στο ίδιο επίπεδο μαζί με την Έλενα, γιατί είναι δικό μου. Η οικογένειά μου είναι η Έλενα. Ναι. Άρα είναι στο ίδιο επίπεδο. Και σαν προτεραιότητα για να αποκτήσεις δική σου οικογένεια? Με το καλό. Με το καλό όταν έρθει. Το έχεις έτσι φλού, ας πούμε. Φλού, εντάξει, είναι αυτό που είναι. Άμα θα κάνω παιδί, από το στόμα στο Θεού τα αυτιά. Η Σουηδία σε βοηθάει να τακτοποιείς πράγματα μέσα σου, δηλαδή είναι λίγο σαν ησυχαστήριο σου, πας εκεί και... Καλά, πάντα όταν πηγαίνω έχω πάρα πολύ δουλειά και μόνο φέτος ήμουνα σε σταθερή βάση, αλλιώς πάντα είμαι σε tour όταν πηγαίνω στη Σουηδία. Βέβαια φέτος μπορεί να μην ήμουν σε tour να πηγαίνουμε σε διαφορετικές πόλεις, αλλά ήμουν εγώ πάνω κάτω. Απλά η Σουηδία έχει άλλους ρυθμούς. Σκέφτεσαι διαφορετικά όταν είσαι εκεί από το όταν είσαι στην Ελλάδα? Όχι, το ίδιο σκέφτομαι. Το ίδιο σκέφτομαι. Απλά είναι, δεν έχει τόσο πολύ κίνηση, είναι δύσκολο να καθυστερήσεις, ντρέπεσαι να καθυστερήσεις. Αυτό. Ναι. Είσαι πιο πειθαρχημένη εκεί. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι γενικότερα είμαι πειθαρχημένη. Νομίζω ότι πολύ σπάνια δεν είμαι στην ώρα μου. Πολύ σπάνια. Ναι, οφείλω να το πω ότι σήμερα ήσουν στην ώρα σου. Ήμουνα στην ώρα μου, δεν ήμουνα. Ήσουνα. Κάνα τεταρτάκι. Ήσουνα. Κλαις εύκολα, θυμώνεις εύκολα? Δεν θυμώνω εύκολα. Το αν κλαίω, αυτό σαφώς και κλαίω, γυναίκα είμαι. Τα έχουμε τα ξεσπάσματά μας. Με ανακουφίζει όταν κλαίω. Με ανακουφίζει απίστευτα. Και δεν κλαίω μόνο επειδή είναι ορμονικό. Κλαίω και από τη χαρά μου πάρα πολλές φορές. Κλαίω πάρα πολύ όταν έχω νεύρα. Ναι. Ναι. Αλλά όχι ότι είμαι κλαψιάρα, δεν είμαι κλαψιάρα. Αλλά συγκινούμε πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, όταν ακούω καλά νέα, μπορώ να βουρκώσω από τη χαρά μου. Και ειδικά όταν είναι να χαίρομαι για συνάνθρωπό μου, ας πούμε. Το μαθαίνω ότι καμιά φίλη είναι έγκυος και τα λοιπά. Ή τη μόλις γέννηση, ξέρω. Εγώ μπορώ να κλάψω και να τσιρίζω από τη χαρά μου. Νιώθεις ότι σήμερα πατάς πιο γερά στα πόδια σου από κάθε άλλη φορά? Ναι, και φαντάζομαι στα 40 θα πατάω ακόμα καλύτερα. Δεν έχεις πρόβλημα με το χρόνο? Όχι, δεν έχω κανένα. Νομίζω ότι μ' αρέσει που οριμάζω στη ζωή μου. Μ' αρέσει, δεν με χαλάει καθόλου.
Σε είδα πέρσι, πέρσι πρόπερσι, έχω χάσει το χρόνο, στο Nine. Πέρσι ήταν, νομίζω. Πέρσι ναι. ήταν, ναι. Στο musical. Τέτοια εποχή τελειώσαμε. Ναι, ακριβώς. Το musical είναι μέσα στα πλάνα σου, μέσα στα πράγματα που θα ήθελες να κάνεις. Κάποια στιγμή, ναι, θα ήθελα πάλι να ξανακάνω musical. Φέτος η Δεσπίρα Βανδύ κάνει Μαμά Μία. Ναι, φιδικό. Το ξέρω, πρέπει να πάω να τη δω. Σουηδικό, πολύ. Ναι, πρέπει να πάω να τη δω. Τη το είχα πει κιόλα ότι θα πήγε να τη δω. Ή μπορεί να κάνεις κάτι με τον Καπουτζίδη, αφού είστε μαζί στο The Voice. Α, καλά, εντάξει, τώρα μιλάμε για τον Γιώργο Καπουτζίδη. Με τον Γιώργο, εκτός που κάνουμε το The Voice, βρισκόμαστε όλη την ώρα στην Αίγινα. Α, έχεις εκεί κάποιο εξοχικό ή πηγαίνεις στην Αίγινα? Έχει ο Αντρέας από την οικογένειά του ένα καλοκαιρινό σπίτι και ο Γιώργος έχει το δικό του και μονίμως βρισκόμαστε έξω στους δρόμους ή στο σινεμά, στο θερινό. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Ναι. Αλλά τον αγαπώ πάρα πολύ τον Γιώργο. Τον θεωρώ τρομερά ταλαντούχο. Τα πάντα, το χιούμορ του, πώς γράφει, πώς είναι σαν άνθρωπος, γιατί είναι γλυκός άνθρωπος. Χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύουμε φέτος. Καταρχάς, χάρηκα ήδη από τότε για πρώτη φορά που είχαμε γνωριστεί, γιατί και ο Γιώργος ο Καπουτζίδης είναι πραγματικά αυτό το πράγμα που δείχνει. Και μ' αρέσει αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι πολύ original. Πέρσι λοιπόν ήσουν στο The Nine, το musical. Φέτος κάνεις το The Voice και μου είπες ότι δεν είσαι σε κάποιο μαγαζί. Θα έλεγες ότι κάπου σε έχει κουράσει η μεγάλη πίστα, το νυχτερινό μαγαζί ή ανάλογα τις φάσεις σου? Όχι, νομίζω ότι είναι ανάλογα με τις φάσεις και τα λοιπά. Πέρσι, ας πούμε, το καλοκαίρι έκανα περιοδία με τον Ισία Ματιάβα και τον Μύρο Αστρατή. Προσπαθώ λίγο να τα συνδυάσω λίγο πολύ παντού. Φαντάζομαι ότι ίσως σε μια επόμενη φάση ίσως να ήταν μια περιοδία πάλι. Και δισκογραφικά δισκογραφικά είχες μέσα. Πρόσφατα ένα τραγούδι. Ναι, το αγκάλιασέ με, ναι. Όμως στην Κύπρο είχες και στην Ελλάδα, γιατί και στην Ελλάδα έπαιξε ένα πολύ επιτυχημένο soundtrack, το Ζωή Μου. Το Ζωή Μου, εσύ, ναι. Που στο έγραψε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Και έχει στείλει και άλλα τραγούδια. Σου πάνε πάρα πολύ μπαλάντες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ μπαλάντες. Πρέπει να κάνουμε συναυλία με το Love FM για το Valentine's. Πρέπει να κάνουμε, αλήθεια είναι. Μόνο μπαλάντες. Πω από Θεέ μου, τέλειο θα είναι αυτό. Και οι ξένες μπαλάντες μ' αρέσουν, όπως τις λες. Το Just Walk Away που το έχεις πει σε ένα live σου. Εξαιρετικό τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο γραμμένο. Οπότε περιμένουμε άμεσα ένα. Μέσα στο 2017, ελπίζω Μάρτιο. Γιατί πριν 3,5 χρόνια που κάναμε την πρώτη μας εκπομπή, το πρώτο τετατέτ, που είχαμε κλείσει την πρώτη κάναμε κάτω στο νότια, αστέρα, στον αστέρα, ναι. Κάτω. Είχε τότε βγει το ολοκληρωμένο άλπουμ σου. Mm-hmm. Άρα θα είναι το επόμενο από τότε. Όχι, το είναι. Νομίζω είναι το. Είναι! Ναι! Wow! Είδες. Τι ωραία που περνάει ο καιρός! Είδες, καλά, στο ενδιάμεσο έχω προλάβει βέβαια και έχω κάνει πολλά. Ναι. Εντάξει, πλέον πρώτα βέβαια κυκλοφόρησε στα ελληνικά ο δίσκος και μετά από περίπου ένα χρόνο κυκλοφόρησε στα σουηδικά. Στα αγγλικά δηλαδή όλο ο δίσκος. Ναι, το θυμάμαι. Γι' αυτό άργησε όλη αυτή η διαδικασία. Μπήκε καλά ο χρόνος για σένα, λες? Είσαι αισιόδοξη? Είμαι αισιόδοξη. Ήταν μια ωραία χρονιά το 2016 και για όσους ανθρώπους είχαν ένα καλό 2016 να συνεχίσει έτσι να είναι και το 2017 και αν δεν είναι το ίδιο να είναι μόνο καλύτερη η επόμενη χρονιά ή η χρονιά που μας έρχεται. Αν σου μπορεί να φανταστείς το μέλλον σου, ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό, τι θα φανταζόσουν? Πολλά πράγματα. Στην απλότητά του βέβαια, αλλά σίγουρα θα ήθελα να έχω κάνει παιδιά. Άρα, οικογένεια, ναι, παιδιά σου. Λοιπόν, Έλενα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Τάσο μου. Για το καινούριο μας τετατέτ. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που λέγαμε. Ναι, με τα τραγούδια. Πολύ μ' αρέσει. Μια συναυλία με μπαλάντες. Έτσι στον αέρα γίνονται οι προτάσεις. Love FM. Και να σου ευχηθώ να είσαι η νικήτρια του The Voice. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε ολοκληρώνεται το The Voice? Φλεβάρι θα έχουμε ολοκληρώσει. Σε λίγο καιρό. Ναι. Για να κατατροπώσεις τους άντρες της παρέας. Θα δούμε. Να σου πω, λες να κερδίσει Κύπριος και αυτό το παιχνίδι? Λες. Δεν ξέρω, εσύ πόσους Κύπριους έχεις στην ομάδα? Δεν θυμάμαι.
Τα έχω λίγο μπερδεμένα. Ναι, επειδή τώρα δεν ξέρω πότε θα παίξει την εκπομπή και δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι στην επόμενη φάση. Ναι. Πρέπει να είναι ένας ο Κύπριος. Τι είναι αυτό με τους Κύπριους. Έχει τον Γιώργο Σταματάρη, αυτό δεν θυμάμαι σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό με τους Κύπριους στα. Ναι, καλέ, από παντού φυτρώνουν ταλέντα την Κύπρο. Παντού. Κουμπάρε, τραγουδάω. Και μόλις εσύ τους καταλάβαινες αμέσως, έλεγες. Ναι, από την Κύπρο. Μα είναι Κύπρο, φορά τα σου. Δεν κατευθείαν καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Κύπριος. Για να δούμε αν θα κερδίσεις το The Voice και αν θα είναι Κύπριο. Ακριβώς. Ενδιαφέρον. Έλενα μου, σε ευχαριστώ λοιπόν ξανά. Εγώ ευχαριστώ. Και καλή χρονιά. Υγεία. Έλενα μου και πάλι σε ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία που μας φιλοξένησε για τα γυρίσματα της εκπομπής, το Xenos Travel για τη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της αποψινής εκπομπής και το ξενοδοχείο Ηλέκτρα Μετρόπολης που φιλοξένησε το συνεργείο μας. Θα κλείσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, με καλεσμένη μας, τη Σμαράγδα Καρύδη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.